σου να παίρνει τις εγκαταστάσεις σου. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε όλους τους φίλους. Δεν ήταν δυνατόν να έρθω στην πόλη της Δράμας και να μην έρθω στο φίλο και συνάδελφο, γιατί έχουμε, αν και εγώ είμαι ερασιτέχνης, εδώ ο άνθρωπος είναι επαγγελματίας, τώρα έχει κάνει εγκατάσταση, άστο, εγώ δεν έχω ξαναδεί στα μάτια μου τέτοιο πράγμα στη χώρα. Φίλε μου Γιάννη, ο Γιάννης ο Κάζα, γνωστός, πολύ δυνατός, ασχολείται με ταχυδρομικά περιστέρια στην πόλη της Δράμας και έχω έρθει για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί ο ίδιος του μου έκανε πρόσκληση και με κάλεσε, θέλουμε να κάνουμε ένα βιντεάκι. Το βιντεάκι αυτό είναι στη μνήμη του Νίνου του Μαντζιέρη. Το αφιερώνουμε εξαιρετικά στο συγχωρεμένο τον Νίνο. Και αφιερώνουμε και όλο αυτό που θα δείτε στην οικογένεια Μαντζιέρη. Γιάννη. Ακούω. Τι κάνεις? Πολύ καλά. Τι εγκαταστάσεις είναι αυτές που έχεις κάνει εδώ? Ένα μικρό θαύμα. Μπράβο ρε Γιάννη, είσαι πολύ μερακλής, δηλαδή πραγματικά έχω εντυπωσιαστεί. Θα μπούμε και λίγο μέσα να σας δείξουμε τι έχει κάνει ο άνθρωπος. Και δυστυχώς δεν θα μπορέσω να σας δείξω τον τρόπο που συλλέγει τα περιστέρια. Επειδή όσοι ξέρετε από ταχυδρομικά περιστέρια, για να συλλέξεις τα περιστέρια σου και να τα βάλεις μέσα στις κλούβες για να πας, να τα πας στην ομοσπονδία να τρέξουν κτλ. Θέλεις έναν εύλογο χρόνο. Κάποιοι μάλιστα τα μαζεύουν και βράδυ, γιατί τα περιστέρια είναι αγρίμια και πρέπει να τα πιάνουν βράδυ για να μην σπάνουν σπαθιά κτλ. Εδώ ο Γιάννης έχει ένα μοναδικό τρόπο. Σε 5 λεπτά. Σε 5 λεπτά να μαζεύει 100-100 και περιστέρια με το χτύπημα ενός ραβδιού, ένα μαγικό ραβδί, την κλούβα του και να μπαίνουν ένα προς ένα μέσα μόνα τους. Αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε δυστυχώς, γιατί μας λείπει η κλούβα, έτσι. Λόγω που είναι καταδρομικά και ολοκατζίδικα, μπαίνουμε με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, εγώ θα ξεκινήσω να σου κάνω κάποιες ερωτήσεις. Ναι. Ξεκινώντας από τον πολύ αγαπημένο μας Νίνο, όπου αφιερώνουμε και το βίντεο. Ναι. Πώς και επέλεξες, γιατί μας είπες ότι τα περιστέρια είναι όλα της οικογένειας Μαντζιέρη. Μάλιστα. Πώς και επέλεξες να βάλεις περιστέρια της οικογένειας Μαντζιέρη? Από την πρώτη στιγμή εμπιστεύτηκα τον Νίνο και τον άκουσα αυτά που με είπε και για τη διατροφή και για τους αγώνες και για τα περιστέρια και τα πάντα. Εγώ αυτή τη στιγμή που πετάω περιστέρια και πάω καλά στους αγώνες είναι εξαιτίας του Νίνο. Έχω όλο το χρόνο θεραπεία. Από την αρχή μέχρι το τέλος. Ακολουθείς ένα πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα. Το οποίο το πήρες από το σχολεμένο τον Νίνο, ε. Ναι. Και αυτό ακολουθώ. Πώς πήγες φέτος? Έβγαλα πρωταθλητή. Μπράβο το αγόρι μου. Μπράβο. 6 αγώνες κάναμε φέτος. Δεν κάναμε 10 όπως τις άλλες χρονιές. Λόγω κορονοϊού, ε. Ναι. Αλλά πήγες πολύ καλά. Και έβγαλαμε το πάλι στο μερολόγιο το περιστέρι. Από πότε ξεκίνησε να ασχολείσαι με περιστέρια? Από το 14. Καινούργιος είσαι. Ναι, το 14. Πιο μπροστά? Πιο μπροστά δεν είχα καθόλου. Δεν είχες καθόλου περιστέρια? Πιτσιρικάς είχα 12-13 χρονών. Και αποφάσισες πάλι, ας πούμε, σε μεγάλη οι φίλοι ηλικία. Ήρθαν εδώ και με επηρέασαν να σου δώσουν περιστέρια και έτσι ξεκίνησα. Και ασχολήθηκες με το Μαντζιέρη? Ναι. Μάλιστα. Και αυτή τη στιγμή έχω μόνο του Μαντζιέρη τα περιστέρια. Κανένα άλλο περιστέρι δεν έχω στο κουμάσι μου. Λοιπόν, θα πάμε μέσα να δείτε την εγκατάσταση. Πραγματικά ο άνθρωπος, δεν ξέρω ποιος ήταν αυτός που σχεδίασε όλο αυτό το πράγμα. Αυτό το σχεδίασα εγώ, με την πείρα μου. Χωρίς να γνωρίζεις πώς πρέπει να είναι. Γνώριζα ορισμένα πράγματα, είδα τα τελευταία 3-4 χρόνια τα κουμάσια που υπήρχαν σε αυτό. Μέσω το ίντερνετ έβλεπα πολλά κουμάσια και έτσι η πείρα μου και η δουλειά μου με έκανε να κάνω αυτό το πράγμα. Τέλειο. Το αποτέλεσμα για μένα είναι τέλειο. Δεν ξέρω, δεν είμαι και γνώστης τόσο καλά στα ταχυδρομικά περιστέρια, αλλά βλέπω ότι ανοίγεις, κλείνεις, δηλαδή έτσι όπως ανοιγοκλίνουν οι πόρτες, είναι σαν να είναι ένα puzzle χωρίς να χάνεις καθόλου χρόνο και χώρο. Λοιπόν, άρα τρέχεις από το 2014, έτσι? Ναι. Και φέτος, αν και μικρό το πρωτάθλημα, και πέρσι, έβγαλες πρωταθλητή. Και πέρσι και φέτος. Και πέρσι. Με κανονικό πρωτάθλημα. Με κανονικό πρωτάθλημα. Ωραία. Μακάρι να μπορούσατε να δείτε αυτά που βλέπουμε εμείς με τα μάτια μας. Είναι απίστευτες οι καταστάσεις. Τα περιστέρια με το που τάνηξε ο άνθρωπος εξαφανίστηκαν. Το οποίο δείχνει ότι είναι απίστευτα στην υγεία τους.
Θα πάμε λίγο μέσα να σας δείξω και κάτι το οποίο δείχνει πόσο πολύ σέβεται ο Γιάννης ο Κάζα την οικογένεια Ματζιέρη και κατ' επέκταση και το σχορεμένο τον Νίνο Ματζιέρη. Ελάτε μαζί μου. Λοιπόν, είμαστε στην είσοδο του εκτροφείου, από το εκτροφείο που έχει κάνει ο Γιάννης ο Κάζα, και αν έρθετε κοντά θα δείτε ότι μπαίνοντας έχει δημιουργήσει ένα μοτίβο με την φωτογραφία του συγχωρεμένου του Νίνου και του γιού του, του Πέτρου. Αυτό εδώ το πράγμα για μένα είναι πολύ συγκινητικό. Είναι αφιερωμένο όλο αυτό που έχει κάνει ο Γιάννης ο Κάζα στη μνήμη του Νίνο. Και μπαίνοντας μέσα μου είπε ο άνθρωπος, κοίταξε εδώ τι έχω. Εντάξει, δεν υπάρχει. Δηλαδή, εγώ δεν το περίμενα. Είχα ακούσει ότι ναι, έχει περιστέρια της οικογένειας Ματζιέρη. Είχα ακούσει ότι τα σέβεται, αλλά ο άνθρωπος πραγματικά είναι δεμένος με την οικογένεια. Και ελάτε μαζί μου να δείτε λίγο εγκατάσταση. Έχει κλουβιά. Να μας τα πει και ο Γιάννης λίγο έτσι. Ναι. Τα οποία τώρα είναι σε χειρία και έχουμε βάλει, κατεργήσαμε τις φωλιές και μπήκαν οι κούρνες. Έχουν κλειδώσει οι φωλιές και από πάνω βιδώνουν. Βιδώνουν οι κούρνες. Τα οποία κάποια στιγμή ξεβιδώνουν, πηγαίνουν στην αποθήκη. Ναι. Τώρα ουσιαστικά είναι η καλοκαιρινή αμφίηση του τώρα Καϊστερώνα. Είναι και, ναι. Τώρα είμαστε στην καλοκαιρινή περίοδο και πραγματικά αλλάζει το όλο κόνσεπτ. Οι κούρνιες που θα δείτε είναι ολόκληρη εγκατάσταση που κλειδώνει τις φωλιές. Κουμπώνει. Το χειμώνα φεύγουν αυτά, ελάτε στην επόμενη εγκατάσταση. Πρόσεξε λίγο εδώ. Το ίδιο πράγμα. Το ίδιο ακριβώς. Είναι η περίοδος που οι κούρνιες κλειδώνουν τις φωλιές. Εδώ είναι οι ομάδες που τρέχουν, Γιάννη. Ναι. Εδώ είναι οι ομάδες που τρέχουν. Το ίδιο πράγμα και εδώ. Τα ηλεκτρονικά πορτέλα μπαίνουν εσωτερικά, έτσι. Πάνω. Πάνω. Ένα εξωτερικά. Ένα εξωτερικά. Και μπαίνουν στο διάδρομο. Δεν υπάρχουν οι εγκαταστάσεις. Εδώ είναι ακόμα σε αναπαραγωγή, ε. Όχι, τελειώσαμε. Όχι, δεν έχει αναπαραγωγή. Ναι, εδώ είναι η μήτρωση. Αναπαιρετώ. Α, είναι οι μάνες. Τι όμορφα περιστέρια. Ωραία. Και εδώ για να μπορέσετε να καταλάβετε γιατί πράγμα μιλάμε. Για να μπορέσετε να καταλάβετε γιατί πράγμα μιλάμε. Αλλού κλείνει η πόρτα, αλλού ανοίγει η πόρτα. Έτσι, είναι κατασκευασμένο έτσι ώστε να μπορεί να ανοίγει, να κλείνει και να απομονώνει κομμάτια. Δηλαδή αν ανοίξω αυτήν ή αν κλείσω αυτήν, τώρα έχω μπερδευτεί, είναι ένα puzzle εδώ, έτσι. Αυτό, έλα Γιάννη, πάμε γιατί ναι. Εγώ θα τα κάνω εδώ. Ανοίγει αυτή. Και είναι τα θηλυκά. Τα οποία, εσύ τρέχεις αρσενικά όπως ο Ματζιέρη. Ναι, μόνο αρσενικά. Ακολουθείς το πρόγραμμα για να μην κάνω, τα θηλυκά δεν τρέχουν, μόνο στις προπονήσεις. Πού τις προπονήσεις, τα όχι. Μικρά, τα μικρά. Τα μικρά. Τα θηλυκά. Τα οποία δεν τα έχω χωρίσει. Αυτά είναι μόνο θηλυκά. Mm-hmm. Και εδώ είναι από γαλάκες. Εδώ είναι τα μικρά πριν πετάξουν. Ναι. Όταν φεύγουν από τους γονείς. Και οι ζευγαρώσεις. Ο καπλάνης του Νίνο. Ομορφιά ο καπλάνης. Για τράβα λίγο του καπλάνη. Αστέρι ο καπλάνης. Ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, οι εγκαταστάσεις είναι σούπερ. Πάμε πάλι έξω. Και εδώ βλέπουμε την επιστροφή των περιστεριών από το κεντρικό πορτέλο στα εσωτερικά. Και με ποιον τρόπο γίνεται. Εμείς εδώ θα ευχαριστήσουμε τον φίλο μου τον Γιάννη
Πάμε να πιούμε τον καφέ μας, γιατί ακόμα δεν τον ήπιαμε. Χρωστάει καφέ. Και να ευχηθούμε σε όλο τον κόσμο, μακάρι κάποια στιγμή στη ζωή τους να καταφέρουν να φτιάξουν έστω και